Κύριε Ντότη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καψάλη. Κύριε Ντότη, να είμαστε πάλι, δεν χανόμαστε ποτέ, δεν υπάρχει περίπτωση. Βέβαια μας συνδέει και μια οικογενειακή προσωπική φιλία, έτσι. Λοιπόν, αλλά πέραν αυτού όμως, όταν ερχόμαστε στα της πολιτικής, της περιοχής μας, στα συμφέροντα των συμπατριωτών μας, μπορεί να έρθουμε και κόντρα, μπορεί και να συμφωνήσουμε, μπορεί και σε όλα. Όμως, αυτό που πραγματικά μου άρεσε και πρέπει να πω να τα ακούσει ο κόσμος είναι, παρόλο που τη διαφωνία που υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πωγωνίου σε άλλα θέματα, που ενδεχομένως ο καθένας έχει την άποψή του, δεν ξέρουμε ποια είναι ορθή ή ποια λάθος, ο κόσμος βγάζει συμπεράσματά του, τώρα σε μια απόφαση ιστορικής σημασίας αυτής του αιτήματος του Δήμου Πωγωνίου να γίνουν οι εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου του έπους 40 στο φυσικό τους χώρο στο Πωγώνι, συμφωνήσατε όλοι ομόφωνα. Αυτό δηλαδή είναι του Έλληνα το ιδανικό. Σκοτωνόμαστε, τρογωνόμαστε, αλλά όταν έρχεται η ώρα όμως που κινδυνεύουμε, γινόμαστε μία γροθιά. Κύριε Καψάλη, τουλάχιστον θυμάστε από παλιά ότι σε τέτοια θέματα, τουλάχιστον εγώ, έτσι ως Δημήτρης Ντότης, ως παράταξη, ακόμη και με τη σημερινή παράταξη που είμαι με τον κύριο Γκόγκο, δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να διαφωνώ σε τέτοια θέματα. Θέματα που καίνε την περιοχή μας. Που στην τελική, αν θέλετε και θα τα αναλύσουμε πιο μετά, αδικούν την περιοχή μας τόσα χρόνια. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω στήρα αντιπολίτευση. Ναι. Θέλω να πιστεύω και επειδή σας γνωρίζω, το λέω αυτό, σας γνωρίζω προσωπικά και γι' αυτό έχω και κάθε δικαίωμα να το λέω, πως η ιστορία της περιοχής μας είναι μέσα στο DNA σας. Ιστορικά στοιχεία μου έχετε πει πάρα πολλά, άσχετα αν εγώ κοίταγα τα μηχανήματά μου, το μυαλό μου κατέγραφε όλα αυτά που μου λέγατε και πραγματικά έβγαλα το συμπέρασμα ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος κατέχετε την ιστορία της περιοχής και έχετε και τα ανάλογα αισθήματα. Όταν λοιπόν ήρθε αυτό το αίτημα, πώς αντιδράσατε, τι είπατε, πώς συμφωνήσατε? Ήταν πολύ εύκολο, ήταν πολύ απλό. Δεν μπορεί να πεις όχι στη Δημοτική Αρχή σε ένα τέτοιο αίτημα που αν μη τι άλλο πρέπει να γίνει δεκτό από την πολιτεία μας για να διορθωθεί ένα λάθος, κατά την άποψή μου, που γίνεται ολόκληρα χρόνια τώρα και να αποδοθεί φόρος τιμής σε αυτόν τον τόπο και στις οικογένειές μας, γιατί όλη η περιοχή μας εδώ θρήνησε ανθρώπους δικούς τους σε αυτό το έπος. Είναι, ξέρετε, πολύ σοβαρό αυτό που είπατε κύριε Ντότη, στις οικογένειές μας, δηλαδή οι υπογονήσιοι, έχουμε μέσα μας αυτό το αίσθημα της απώλειας των ανθρώπων μας και δεν ξέρω αν έχουν δικαιωθεί αυτοί οι άνθρωποι στα χρόνια που ζούμε. Δεν έχουν δικαιωθεί και θα σας πω απλά πραγματάκια. Ξεκίνησε το έπος του 40. Όλη η Ελλάδα ξεσηκώθηκε και ήταν έτοιμη και έδωσε μάχες. Όμως το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε εδώ δεν ήταν απλά οι στρατιώτες. Εδώ ήταν οι οικογένειες, ήταν οι γυναίκες, ήταν μικρά παιδιά. Εδώ ήταν τα σπίτια μας. Ναι, πράγματι. Θρηνήσαμε πάρα πολλά πράγματα. Εδώ ο κόσμος έζησε στη φτώχεια μετά. Γιατί καταστράφηκαν περιουσίες. Και δεν είναι μόνο αυτό κύριε Ντότη, είναι ότι εγώ παρόλο που το πλήρωσα το τίμημα αυτό και ακριβά με οικονομική αποζημίωση από συμπατριώτη μας, δεν βαριέσαι, άμα του λείπανε τόσα χαλάλι του. Αυτές οι γυναίκες, οι γιαγιάδες μας, οι οποίες πολεμούσαν οι άντρες τους πάνω στην πρώτη γραμμή, τα παιδιά τους, και αυτές ζαλωμένες, γιατί έτσι ξέρουμε να λέμε εμείς πάνω στην Πωγώνη, όχι φορτωμένες, ζαλωμένες, κουβαλούσαν τρόφιμα, τσουράπια, οτιδήποτε άλλο ρουχισμό, πολεμοφόδια, φορτωμένα και τα μουλάρια και τα γαϊδούρια, λοιπόν, που ήταν και τα πιο ανθεκτικά, στην πρώτη γραμμή. Αυτές οι γυναίκες, λοιπόν, αυτές οι ηρωίδες, μανάδες μας, γιαγιάδες μας, λοιπόν, πού το βάζει, δηλαδή, πώς να μην έχουμε αυτά τα συναισθήματα μέσα μας? Μπορώ να χρησιμοποιήσω και ονόματα. Είναι για καλό και, βεβαίως, και το χρωστάω και στον εαυτό μου. Βεβαίως. Θα σας πω για μια γειτόνισά μου, την κυρία Κωνσταντίνα Τιμανούρη. Ναι. αυτή η γυναίκα έχασε τον πατέρα της, ήταν εύζωνας, ήταν τσολιάς στις μάχες στην Αλβανία. Ήταν πολύ μικρό παιδάκι. Μου έλεγε την ιστορία. Όταν γύρισαν στο χωριό μας, πανηγύριζε το χωριό. Γύρισαν, ο κόσμος ο δικός μας, επέστρεψαν. Και εγώ πήγα σε έναν παππού που καθόταν στην καρέκλα και του λέω, ο παπάς μου με πήρε αγκαλιά και έκλαιγε. Είχε ανέβει ένας κόμπος στο λαιμό της όταν μου το έλεγε. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Ναι, λογικό είναι. Αυτήν δεν της έβγαινε δάκρυ. Ναι. Από τότε έζησε όμως, πλήρωσε το Μάρμαρο. Ναι. Πλήρωσε το ότι δεν είχε δικαίωμα κανένας να καταπατήσει τον τόπο το δικό μας, την Αραβίτσα μας. Ο πατέρας μου μου έλεγε ιστορία όταν έβαλαν οι Γερμανοί στον Παρακάλαμο από την περιοχή του Καρπακίου, έσκαζαν τα βλήματα δίπλα τους, αναγκάστηκαν να φύγουν όλο το βράδυ. Ήταν νύχτα. Ξημέρωσαν, έφτασαν νύχτα στην ιερομνήμη. Έκατσαν κάτω από ένα μεγάλο πουρνάρι, οικογένειες. Τύλιξαν τα παιδάκια με βελέτζες, ό,τι είχαν προλάβει να πάρουν μαζί τους. Πήγαιναν φτώχεια. Είπε ότι τους φιλοξένησαν πώς. Ήταν ένας παππούς, πήγαν, είδαν το λιγοστό φως, άνοιξε την πόρτα και είδε μικρά παιδάκια απ' έξω. Τους φώναξε μέσα και τους έδωσε ψωμί να φάνε. Ξεσηκωμός, ξεριζωμός. Όταν γύρισαν δεν υπήρχε τίποτα στο σπίτι. Ούτε κότα, τίποτα. Φόβος, θα σκοτωθούν, έβαλαν. Δηλαδή, εγώ και ο καθένας από εμάς εδώ στο Πωγώνι, πώς να μην ζητήσει να γίνει αυτό το δίκαιο αίτημά μας. Ξέρετε, είναι δηλαδή έτσι, πώς να μου έρχεται κάποιος χαρακτηρισμός. Είναι πολύ άκυρο να γίνεται τώρα μια στρατιωτική παρέλαση την 28 Οκτωβρίου στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και να μην γίνεται στο Πωγώνι. Δηλαδή εκεί διαδραματίστηκαν όλες οι μάχες του 40. Εκεί αν έπεφτε, αν περνάγαν από τον Κατσιμήτρο οι οχτροί, γιατί εγώ τους λέω ούτε Γερμανούς ούτε Ιταλούς, δεν είναι φίλοι μας, οχτροί είναι, έτσι, δεν ξέρω οι σημερινοί τώρα, εκείνοι, για εκείνους μιλάω τουλάχιστον. Λοιπόν, αν πέρναγαν οι οχτροί, θα άλλαζε ο παγκόσμιος χάρτης. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ναι, θα άλλαζε ο παγκόσμιος χάρτης. Ακριβώς. Ναι, βέβαια, έτσι, για να, θα βγάλω πάλι το παράπονο μου. Αν για όλα αυτά που έκανε το Πωγώνι, το κράτος μέχρι στιγμής, το επίσημο κράτος, το ελληνικό κράτος, ξέρετε τι μας έχει δώσει. Τίποτα. Ερημοποίηση. Τίποτα. Κατάντια. Τίποτα. Τίποτα. Η Ελλάδα έπρεπε να έχει όχι προπύργιο. Σας το λέω εγώ επίσημα, κύριε Ντότη. Έχω γυρίσει όλο το Πωγώνι και έχω δει την ερημιά παντού. Έχω βιντεοσκοπήσει όλο το Πωγώνι και βλέπω ερημιά, ερημώνει η καρδιά μου, παγώνει η ψυχή μου. Κύριε Καψάλη, και έχουν γίνει δυστυχώς πολύ χειρότερα τα πράγματα. Οι νέοι αναγκάζονται να φύγουν. Πέραν αυτό. Πέραν αυτό. Δεν θέλω να πάμε σε αυτά. Να ζητήσω συγγνώμη από τους αξιότιμους κυρίους συναδέλφους της τοπικής αυτοδιοίκησης των άλλων δήμων και τους δημάρχους, αλλά φυσικά και τους δημότες των άλλων δήμων. Γιατί θα προτάξω τη φωνή μου και θα πω ναι, όλοι εδώ πάλεψαν στην περιοχή. Σίγουρα και η Ζήτσα, σίγουρα και η Όμορη. Είδα το δελτίο τύπου του Πιάκου του Μιχάλη. Και η Κρήτη ακόμα, ναι. Και η Μακεδονία και η Αθήνα. Όλοι έστειλαν κόσμο εδώ. Όμως το μεγάλο Μάρμαρο το πληρώσαμε εμείς. Το δικαιούμαστε, δεν θα μας κάνουν χάρη. Όχι. Το αίτημά μας είναι πέρα για πέρα δίκαιο. Θέλουμε με λαμπρότητα λοιπόν τους εορτασμούς εδώ πέρα. Με λαμπρότητα, με τα πάντα. Και παράλληλα θα ανταποδώσουμε. Γιατί έχουμε να παρουσιάσουμε τα έθιμά μας εδώ στο Πωγώνι. Σημεία, μνημεία. Ανάγλυφο περιοχής, γαστρονομία όπως λέτε, μονές, τους χορούς μας αν θέλετε και τις ενδυμασίες μας, τις φορεσιές μας, που εγώ μπροστάρις, αφού γνωρίζετε ότι ασχολούμαι χρόνια και το λατρεύω αυτό το πράγμα, θα βοηθήσω το Δήμο. Είστε δάσκαλος παραδοσιακών χωρών ολίγης, να το λέμε και αυτό. Αν το συζητήσει, εγώ βέβαια το έχω συζητήσει κιόλας, ναι. Τους έχω προτείνει, είναι άλλο θέμα. Εγώ μπροστάρισα με στο να βοηθήσω. Αξίζει το Πωγώνι μας. Δεν θα μας κάνουν χάρη. Δεν έγινε η μάχη μόνο στο Καρπάκι. Έγινε απ' άκρης άκρης όλο το Πωγώνι. Παρακάλαμο, Νεγράδες. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Είναι... Υπάρχουν στο Παζαράκι, υπάρχουν παντού. Τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Όπου και να γυρίσει το Πωγώνι μας, βρίσκεις ενθύμια, όπως Πολυβολία, όπως χίλια δυο από τον πόλεμο. Μονίσω Σίνου, κύριε Ντότη, πήγαμε παρέα πάνω και με φιλοξενήσατε. Μονίσω Σίνου, αυτή, αν ρωτήσεις αυτή τη στιγμή κάποιους νέους Μονίσω Σίνου τι είναι, ίσως να σου πει, ξέρω εγώ, τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρουν καν τα παιδιά δικαιολογημένα, γιατί τα βιβλία δεν τα αναγράφουν πουθενά. Τα παιδιά έχουν δίκιο. Δεν ξέρω αν η ευθύνη είναι δική μας ή αν είναι λίγο πιο της κεντρικής εξουσίας. Γιατί η ιστορία τώρα τελευταία δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει παραμεληθεί και παραμελείται επιμελώς. Λοιπόν, αλλά. Για αρκετά χρόνια. Το Σώσινο, το οποίο Σώσινο, το παρατηρητήριο έδινε εντολές και έλεγε χτύπα εκεί, χτύπα εδώ, κάνε εκείνο. Μιλάμε τώρα για αρχηγείο. Έναν Κατσιμήτρο που είπε δεν πολεμάω ρε στην Άρτα, δεν πολεμάω τσαμπουκά, δεν πολεμάω, εδώ θα πολεμήσω και εδώ θα κερδίσω. Και πολέμησε εκεί και κέρδισε, έκοψε τον άξονα, τον διέλυσε που δεν μπορούσαν δυνάμεις ολόκληρες έξω από η Ευρώπη. Εν τον σταμάτησε τον άξονα πουθενά και τον σταμάτησε ο Κατσιμήτρος στο Καλπάκι. Τον διέλυσε, τον συνέτριψε. Ακριβώς αυτό. Άρα το αίτημά μας, φαντάζομαι ότι και για την Βουλή των Ελλήνων θα τους δώσει τη δυνατότητα να πάρουν μια πάρα πολύ εύκολη απόφαση. Αν μια φορά πρετανεύσει η λογική. Αν. Τώρα είπατε την πιο σωστή κουβέντα. Αν πριτανεύσει λογική. Αν πριτανεύσει. Αν πριτανεύσει η λογική. Ακριβώς. Θα πριτανεύσει. Εμείς βέβαια προσωπικά, εγώ προσωπικά σαν ιστοσελίδα, έχω καλέσει ας πούμε πολιτικούς της περιοχής μας. Δεν ξέρω ποιοι θα ανταποκριθούν και κατά πόσο, εδώ θα φανούν κατά πόσο αγαπούν το Πωγώνι, γιατί δεν τους καλώ πλέον για να μου φτιάξουν ένα γιοφύρι ή να μου φτιάξουν ξέρω εγώ κάτι, έναν δρόμο. Λοιπόν, τους καλώ για ένα αίτημα το οποίο μας κυνηγάει χρόνια, δεκαετίες τώρα. Ένα αίτημα που από εκείνους τους ανθρώπους που ζητάμε να τους τιμήσουμε στο φυσικό τους χώρο, αυτοί τώρα είναι ελεύθεροι και κυβερνάνε σε κάποια πόστα. Να δω λοιπόν ποιοι θα ανταποκριθούν. Ξέρετε, η γιαγιά μου κάποτε μου είπε, περνούσε μια κηδεία και μου λέει, ήμουν πολύ μικρός, σήκω πάνω Δημητράκη. Μπράβο, ναι. Δεν κατάλαβα ποτέ, με βούτυξε και σήκωσε πάνω. Όταν πέρασε η κηδεία μου λέει, όταν περνάει νεκρός, θα σκόνες ο όρθιος. Είναι σαν να περνάει η Παναγία. Από τι φορά τιμής. Λοιπόν, αν αυτοί σέβονται, έχουν μάνα και πατέρα και σέβονται ιερά και όσια, είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Αν. Αρκετά τους χαϊδέψαμε. Αν. Να σεβαστούν τα οστά, να σεβαστούν τις ψυχές των ανθρώπων που προσπάθησαν για να είναι σήμερα ελεύθερη η Ελλάδα και για να κυβερνάνε αυτοί και να έχουν το μισθό τους. Εγώ θυμάμαι κύριε Ντότη μικρός, γιατί τώρα τα γέμισα τα 62, μπήκα 63. Λοιπόν, θυμάμαι πιτσιρικά στο σχολείο, τότε το δημοτικό της Χαραυγής είχε γύρω στα 130 παιδιά. Το πρωί ψέλαμε τον εθνικό ύμνο. Λοιπόν, το λέω, μου σηκώνει τη τρίχα, δεν με νοιάζει, για να τσιτζιριάζω που λέμε πάνω. Περνάγαν οι χωριανοί δίπλα από τον περίπολο του σχολείου, σταματάγανε, στεκόταν προσοχή, βγάζαν το καπέλο τους, κοιτάγανε μέτωπο προς τη σημαία και περιμένανε κλαρίνο μέχρι να τελειώσουμε τον εθνικό ύμνο. Πέρναγε η γυναίκα με τη γομάρα, σταμάταγε και περίμενε. Και μόλις τέλειωνε ο εθνικός ύμνος, συνέχιζαν την πορεία τους. Αυτό τώρα κύριε Ντότη χάθηκε. Κάποτε νεαρός στα Γιάννινα, στην έπαρση, μάλλον κατέβαινε η σημαία, υποστολή. Το βράδυ ήταν από εκεί. Η υποστολή της σημαίας, δύο-τρεις μεγάλοι κύριοι σε ηλικία σταμάτησαν στη μέση του δρόμου και έκατσαν προσοχή ενώ περνούσαν αυτοκίνητα. Και δεν τόλμαγε κανένας να κορνάρει. Δεν ξεχάσαμε. Μας έκαναν να ξεχάσουμε. Τα παιδιά δεν ξέρουν τον εθνικό ύμνο σήμερα. Όχι. Δεν ξέρουν τι είναι. Όχι. Όχι. Φταίμε κι εμείς. Δεν ξέρω αν φταίμε εμείς. Αν εκείνοι οι ήρωες, αν εκείνο ο ήρωας του έπους του 40 ξυπνούσαν αυτή τη στιγμή κύριε Ντότη. θα μας λέγανε «Μα καλά, για σας τους κόπανους εμείς πεθάναμε». Δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι είναι, τι κάνανε, πού κοιμούνται. Γιατί πραγματικά αυτοί κοιμούνται, όχι οι δεσποτάδες και οι παπάδες. Αυτοί κοιμούνται. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Θα σας χαρακτηρίσουν ακραίο. Δεν με ενδιαφέρει. Έχουν μπερδευτεί. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ είμαι πατριώτης. Εγώ είμαι πατριώτης. Δεν με νοιάζει τι θα πούνε. Αν είσαι πατριώτης, δεν χρειάζεται να είσαι ούτε δεξιός ούτε τίποτα. Δεν με νοιάζει τι θα πούνε. Πόσο με ενδιαφέρει. Ειλικρινά σας το λέω. Τα υποδήματά μου έχουν μεγάλη σόλα και χωράει πολλά από κάτω. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ είμαι πατριώτης. Εγώ αγαπάω την πατρίδα μου, αγαπάω την ιστορία μου, αγαπάω τη θρησκεία μου, αγαπάω τον τόπο μου. Την ιστορία μου, τα πάντα, όλα. Είσαι πατριώτης. Είσαι πατριώτης. Είναι μεγάλη κουβέντα. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Ο κύριος Καψάλης, σε συνέντευξή του, θα την ακούσετε, θα τη δείτε κιόλας, μου είπε πως... θα σκουντίξει όλα τα γραφεία, όλους τους πολιτικούς, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Έχω, μου λέει, πίσω μου και μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ό,τι καταφέρω, μου λέει, είναι καλό. Εγώ το ρώτησα μήπως υπάρχει καμιά τυκλοποδιά ο πλευράς Δήμου Ιωαννιτών, γιατί έχουμε και το φόβο τώρα, γιατί κάποτε το Δήμος Ιωαννιτών μας έβαλε τυκλοποδιά με την Ιωνία εδώ. Μήπως μπήκαμε τυκλοποδιά και από εκεί? Τον είδα τον κύριο Δήμαρχο, ούτε ναι μου είπε ούτε όχι, δηλαδή ούτε γλυκό ούτε αρμυρό. Τι πιστεύετε εσείς? Κοιτάξτε να σας πω. Καταρχήν μακάρι να το κάνει ο κύριος Καψάλης και μακάρι να το νιώθει έτσι. Έχει πράγματι ένα όπλο που λέγεται ομόφωνη απόφαση. Δεν είναι η πρώτη φορά. Τεράστιο πράγμα. Αυτή τη φορά όμως αποφασίσει να το κάνει σωστά κατά την άποψή μου. Ας καλέσει και την αντιπολίτευση και να πει εδώ πάμε σήμερα παράσταση στον τάδε. Σωστό, τάδε, πολύ σωστό, πολύ σωστό. Αν δεν ακολουθήσουμε, θα είμαστε υπόλογοι. Πολύ σωστό. Ας το κάνει όμως μία φορά πράξη. Ναι. Άλλο να σε βλέπουν σύσσωμο και ενωμένο. Εντάξει, κοιτάξτε και η απόφαση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που λέει ομόφωνη. Δηλαδή... Και γιατί δεν πρέπει να είμαστε όλοι μαζί? Συμφωνώ. Δεν λέω το αντίθετο. Έτσι. Λοιπόν, την έχω μπροστά μου, ας πούμε. Είναι με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπαριθμόν 90-2014. Λοιπόν. Θα ήταν εγκληματίας όποιος έλεγε κάτι. Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν είναι. Στο λέω με ένα μόλις είδα την απόφαση, πραγματικά μου σηκώθηκε τρίχα. Δηλαδή ήμουν τόσο κουρασμένος, γύρισα από τη δουλειά, κλείναν τα μάτια μου και τα κράταγα με τσιμπιδάκια ανοιχτά για να ανεβάσω αυτό το δελτίο τύπου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή το ανέβασα με τόση θέρμη, με τόση δύναμη μέσα μου. Που είπα όχι, αυτό θα ανέβει και μετά έπεσα για ύπνο. Μετά ξεράθηκα. Έτσι. Κύριε Ντότη, θέλω να γυρίσουμε λίγο σε αυτό που είπατε πριν και θέλω να το τονίσω ειλικρινά. Επειδή σας γνωρίζω την πολιτιστική σας δραστηριότητα. Γνωρίζω τι άνθρωπος είστε. Πιστέψτε με, για μένα θα έπρεπε να έχετε μια πολύ πιο καλύτερη θέση και στο Πωγώνι. Στα πολιτιστικά, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, τα έχετε στο τσεπάκι σας. Και είναι και στο DNA, σας αρέσει. Λοιπόν, εάν σας δοθεί η ευκαιρία από πλευράς Δήμου, δεν ξέρω πώς, γιατί είδα τώρα ότι διοργανώνουν, έβγαλα ένα δελτίο τύπου προχθές, διοργανώνουν, ζητάνε όποιος θέλει να συμμετάσχει να διοργανωθούν χορευτικά τμήματα ενηλίκων, ανηλίκων, παιδικά. Εάν σας ζητηθεί η βοήθεια εκεί, θα την παράσχετε, τι θα κάνετε? Την πρότεινα μόνος μου εδώ και 2-3 χρόνια, μίλησα με τον κύριο Γιούνη. Ναι. Του είπα για χορευτικό στο Δήμο. Ναι. Μίλησα και με τον κύριο Μποντίνη κάποια στιγμή, ναι, και μου είπε φυσικά και θα μιλήσουμε πρώτα με σένα, λέει Δημήτρη, λέει εσύ είσαι ο πιο κατάλληλος. Ναι. Εγώ μέχρι στιγμής καμία κουβέντα δεν έκανα. Ναι. Η βοήθειά μου είναι δεδομένη. Όχι όμως όπως θέλουν, με τον τρόπο που πρέπει. Σίγουρα. Μα δεν μπορεί να σας επιβληθεί κάποιος που δεν γνωρίζει το αντικείμενο. Εσείς θα επιβληθείτε, γιατί εσείς γνωρίζετε το αντικείμενο. Δεν είναι εγωιστικό. Όχι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο της περιοχής μας δεν μπορεί κανένας από το Δημοτικό Συμβούλιο και ούτε και κανένας χοροδιδάσκαλος, δεν είναι καθόλου εγωιστικό, δεν θα μπορέσει να αποδώσει καλύτερα από μένα, ξένος από την περιοχή μας, όχι μόνο τους δικούς μας χορούς. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Το είχαμε συζητήσει, έπρεπε να δείτε τα παιδάκια του Παρακαλάμου. Έπρεπε να τα δείτε. Προχτές είχαμε μια εκδήλωση, μας κάλεσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Ναι. Ήταν η τελευταία βραδιά και παρουσιάστηκε το μικρό τμήμα του χωριστικού. Ναι, αλλά εδώ όμως σας πιάνω φάουλ, κύριε Ντότη. Εδώ σας πιάνω φάουλ. Δεν μου στείλατε κάποια εικόνα, κάποιο βίντεο από αυτή την εκδήλωση, θα τη βγάλω. Ξέρετε ότι αυτά έχω τρελή. Δεν μπορούσα να τραβήξω εγώ, κύριε Καψάλη. Είχα την επιμέλεια των παιδιών εκείνη την ώρα. Κάποιο άλλο, ρε παιδάκι, μαματράβει. Έχουν βγάλει αποσπάσματα, χίλια συγγνώμη, θα σας στείλω. Να σας πω κάτι όμως. Έχω δει ανάρτηση. Είναι ο έρωτάς μου αυτά. Δηλαδή δεν μ' αρέσουν. Και αντιδημάρχου που γράφει για την εκδήλωση συγχαρητήρια, λέει, παρουσιάζει το χορευτικό σε βιντεάκια. Συγχαρητήρια, λέει, στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Συγχαρητήρια και στο Πολυφωνικό. Πολύ σπουδαία δουλειά. Και στα παιδάκια το Πολυφωνικό της περιοχής μας, του Δήμου, έτσι. Και ενώ έχει τα βιντεάκια τα δικά μας καμία αναφορά. Δεν θα πληρώνουν και τα παιδιά το Μάρμαρο επειδή εγώ είμαι απέναντι. Ναι, εντάξει, δεν θέλω να το πιστεύω αυτό πραγματικά. Δηλαδή σε τέτοια ζητήματα δεν χωράνε πολιτικές. Δείτε τι ανάρτησε η Πανπωγωνησία εκεί, την ανάρτηση του λόγου δημοτικού του αντιδημάρχου. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ υπόσχομαι ειλικρινά, το λέω αυτό. Επί τη ευκαιρία αυτής της παρούσης συνέντευξης, που θα την ακούσουν και οι αρμόδιοι σίγουρα. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ για την περιοχή μου, κύριε Καψάλη. Εγώ υπόσχομαι να το σκουντίξω αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπόσχομαι να το στηρίξω, να στηρίξω τον Ντότη σαν χοροδιδάσκαλο σε κάποια πράγματα. Να σας πω και κάτι. Αν νομίζουν τη Δημοτική Αρχή, δεν θέλω να χαλάσω βέβαια το κλίμα το απόψινό, ότι θα μου κάνουν χάρη. Όχι, μην περνάμε σε τέτοια. Αν θέλετε, σας παρακαλώ, μην περάσουμε σε τέτοια. Απλά θέλω να ακουστεί το μήνυμα ότι ο Δημήτρης Ντότης, εφόσον μιλάμε για πολιτιστικά, για εκδηλώσεις, γιατί και αυτά τα πολιτιστικά εκεί συγκαταλέγονται στις εκδηλώσεις του Δήμου. Λοιπόν, ο Δημήτρης Ντότης είναι πανέτοιμος και είναι και πρόθυμος να βοηθήσει με όλες τις γνώσεις που έχει και είναι μεγάλες και πολλές. Η εμπειρία του Δημήτρη Ντότη στα πολιτιστικά είναι μεγάλη. 15 χρόνια αυτό το πράγμα κάνει και όχι μόνο με τα πολιτιστικά στο Δήμο. Πιστέψτε με, κύριε Καψάλη, εκεί που πρέπει είμαι πάντα δίπλα, πάντα δυναμικά, το ξέρετε τουλάχιστον, έτσι τα έχουμε συζητήσει και με καμία εμπάθεια και με ίχνος αντιπολιτευτικής τάσης. Λοιπόν, κύριε Ντότη, νομίζω ότι το έχουμε ολοκληρώσει, το θέμα μας θα είναι συγκεκριμένο. Λοιπόν, ακούστηκαν και οι παράμετροι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μία φορά. Πραγματικά. Και εγώ να σας ευχαριστώ. Μου δόθηκε η ευκαιρία. Και πραγματικά στο ξαναλέω ότι υπόσχομαι ότι αυτό το ζήτημα των πολιτιστικών, εγώ προσωπικά θα το σκουντίξω για να συμμετάσχετε ενεργά, γιατί έχετε την θέρμη, έχετε την εμπειρία, έχετε την τάση. Λοιπόν, κύριε Ντότη, καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, κύριε Καψάλη. Να είμαστε πάντα καλά.